Λοιπόν, διάβαζα δεξιά και αριστερά αυτή την προσπάθεια που κάνετε και εσείς, φαντάζομαι και η οικογένεια και πολλοί άλλοι, να βοηθήσει Διαμάντο. Δώσε μας λίγο την εικόνα για να μάθει και ο κόσμος, Ανδρέας, που ξέρεις. Ναι, η Διαμάντο είναι 18 ετών, πάσχει από μεταστατική μορφή καρκινού. Μαθήτρια στο Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λάρνακας, δεν είναι? Ναι. Και λόγω τη σοβαρότητα τη κατάσταση τη έπρεπε να μεταβεί για θεραπεία στην Αγγλία, στο Λονδίνο. Το ποσό που απαιτείται είναι αρκετά μεγάλο για τη θεραπεία και η οικογένεια δεν μπορεί να το καλύψει. Γι' αυτό ανοίχτηκε ένα λογαριασμό τη ΠΕΜΑ Κράτικα, όπου μπορεί ο καθένα να καταθέσει την εισφορά του. Εμείς με τη σειρά μας θεωρήσαμε υποχρέωση μας να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε και μέσω δικών μας εισφορών και μέσω της γνωστοποίησης της υπόθεσης της Διαμάντος, ούτως ώστε να μπορέσει όσο περισσότερος κόσμος μπορεί να βοηθήσει. Μιλούμε για λογαριασμό της ΠΕΜΑ Κράσικας. Δεν ξέρω αν θα ήταν εφικτό για τον υπόλοιπο κόσμο στις άλλες επαρχίες που θα ήθελε να βοηθήσει να ανοιχτεί λογαριασμό. Αυτό είναι κάτι που αφορά βέβαια αυτούς που το διοργανώνουν και σε άλλα τραπεζικά ιδρύματα εννοώ, δεν ξέρω. Ή αν σε συνεργατικά ιδρύματα προφανώς θα γίνεται. Το σκέφτομαι. Νομίζω τώρα. Ότι υπάρχει δυνατότητα με τον άλλο συνεργατικό. Ή και τραπεζικών ιδρυμάτων, ναι. Να σταλούν τα λεφτά στο λογαριασμό της ΠΕΜΑ Κράσικας. Υποθέτω ότι μπορεί να γίνει. Έχεις δίκιο, Ανδρέα. Λοιπόν, είναι 18 ετών η Διαμάντο, από πού είναι? Είναι Βαροχιωτού? Κατάγεται. Η οικογένεια είναι από την Αμόχωση. Μάλιστα. Και μένουν στη Λάρνακα, υποθέτω, μετά την τουρκική εισβολή και κατοχή. Είναι 18 χρόνια, είναι τρίτη ηλικίου. Ναι, είναι τελειώθηκε. Μάλιστα. Και πάσχει, μας είπες, Ανδρέα, συγγνώμη. Συγγνώμη. Πάσχει η Διαμάντο από τι? Είναι μεταστατικής μορφής καρκίνος, αν δεν κάνω λάθος. Μάλιστα. Είναι στη μήτρα και στο πάγκρεας, αλλά δεν είμαι εντελώς σίγουρος. Μάλιστα. Γιατί... Δεν έχει και σημασία. Η ιδιαίτερη σημασία έχει να βοηθήσουμε όσο μπορούμε, να δώσει τη μάχη της και να είμαστε δίπλα της. Επίσης, ο Σύνδεσμος Φιλάθλων της Ανόρθωσης θα κάνετε και ένα πάρτι, μια γιορτή τέλος πάντων. Να μας πεις θα κάποια γίνει πράγματα. Ένα μικρό πάρτι την Παρασκευή στις 7 στο σύνδεσμο μας στην Λάρνακα με είσοδο 15 ευρώ για να συγκεντρωθούν περισσότερα χρήματα για το σκοπό αυτόν. Όλα τα έσοδα του πάρτι θα διατεθούν για τη θεραπεία της Διαμάντος. Πρέπει να πούμε ότι έχουμε πολύ θετική ανταπόκριση και από εταιρείες που ενδιαφερθήκαν να δώσουν εισφορές, αλλά και από παντού άλλων ομάδων που τους τιμά ιδιαίτερα αυτό. Δηλαδή, όταν λες άλλων ομάδων, Ανδρέα? Έχω δει στο ίντερνετ και από παντού της Ομόνιας και από παντού άλλων ομάδων προσπάθειες. Δεν ξέρω αν έβαλαν και εισφορές, προφανώς πρέπει να έβαλαν, αλλά και για να κοινοποιηθεί. Προτρέπουν τους οπαδούς τους να συνεισφέρουν, εννοείς. Ναι. Πολύ καλά κάνουν. Υποθέτω ότι είναι μια χρήση ευκαιρία με τα κασκόλ τους και γιατί όχι, δηλαδή εκεί στο σωματείο σας, το σύνδεσμό σας, να έρθουν εκεί να σας τραγκαλιασμένοι. Αυτή είναι η ζωή και αυτή είναι η ανάγκη να δίνετε όλη την ενέργειά σας, εκτός από την αγάπη σας για την ομάδα, ο καθένας ξεχωριστά. Αυτή είναι η ουσία της ζωής. Αυτό που κάνετε, θέλω από Ανδρέα. Ο σκοπός ο συγκεκριμένος είναι ιερός και ελπίζω να μας βρει όλους. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Να το βρει από όλους μας σε δική ανταπόκριση. Δεν χάθηκε η ανθρωπιά στην Κύπρο ακόμα, ευτυχώς. Υπάρχει πίσω από τις στάχτες, υπάρχει Ανδρέα. Λοιπόν, ξανά ΠΕΜΑ Κράσικας στο όνομα Διαμάντο Γεωργίου. Υπάρχει στην ανακοίνωση μας το διαδίκτυο και το IBAN number. Δεν ξέρω αν υπάρχει λόγος να σας το πω τώρα. Υποθέτω, αν πάει κάποιος στο συνεργατικό ή σε μια τράπεζα και πει θέλω να πάω να στείλω στις ΠΕΜΑ Κράσικας λεφτά για τη Διαμάντο Γεωργίου, θα είναι όλοι ενημερωμένοι. Υποψιάζομαι επίσης, Ανδρέα, μου ζητά ο κόσμος, δεν ξέρω αν είναι εφικτό να γίνει και αυτό. Αν μπορούσατε μέσω ΣΥΤΑ, θα βοηθούσε πάρα πολύ. Αυτό εξαρτάται από εσάς που οργανώνετε την προσπάθεια. Να το δούμε και με την οικογένεια. Ναι. Διότι πήραμε αρκετά τηλέφωνα και ελπίζουμε να γίνει κατορθωτό να βοηθηθεί η οικογένεια σε αυτή την πολύ δύσκολη μάχη που δίνει για την Διαμάντο μας. Διότι η Διαμάντο δεν είναι. Πλέον είναι Διαμάντο της Κύπρου, θεωρώ. Όπως η κάθε Διαμάντο. Και έχουμε τη δυνατότητα να βοηθήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Ανδρέα, για την προσπάθεια. Στις 7 την Παρασκευή μας είπες είναι και το πάρτι, έτσι. Ναι. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια άλλη.